Μαρία, κάθε φορά που βλέπω ένα χάρτη της Θεσσαλονίκης στην ύστερη αρχαιότητα, είναι σαν να έχω μπροστά μου ένα χάρτη του Μανχάταν, όπου είχα ζήσει παλιότερα. Με παράλληλες λεωφόρους, κάθε τους δρόμους, έχεις και εσύ την αίσθηση ενός ντεζαβού, ότι βλέπουμε μια πόλη η οποία μοιάζει τόσο πολύ με τις σημερινές. Οπωσδήποτε. Και αυτό το καταλαβαίνει κανείς πολύ καλά αν πάει πάνω από τη Μονή Βλατάδων και κοιτάξει κάτω την πόλη. Είναι εντυπωσιακά ίσχυοι οι δρόμοι και βρισκόμαστε ακριβώς επάνω σε έναν από τους πιο σημαντικούς δρόμους της πόλης, τον οριζόντιο άξονα της, που είναι η σημερινή οδός Ιγνατία. Στεκόμαστε ακριβώς στην καρδιά του διοικητικού κέντρου της πόλης μας στη ρωμαϊκή περίοδο, το οποίο είναι σχεδιασμένο μνημιακά. Οι Θεσσαλονικοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Ροτόντα είναι το μέρος όπου τάφηκε ο Γαλέριος ως αυτοκράτορας. Η αψίδα είναι αψίδα του θριάμβου του μετά από περσικούς πολέμους. Και πιο κάτω στην πλατεία Ναβαρίνου, καθώς περνάμε, προχωράμε προς το ανάκτορο του γαλερίου και καταλήγουμε, το ξέρουν οι Θεσσαλονικοί ως όνομα, δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται ότι ακριβώς από εκεί κάτω είναι το υποδρόμιο. Δεν πρόκειται για σύγχρονο υπόδρομο, είναι ο υπόδρομος της πρώιμης Βυζαντινής εποχής. Αναφέρθηκε στη ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη και σαν ιστορικός έχω παρατηρήσει ότι γενικά στην Ελλάδα οτιδήποτε ανάγεται στην εποχή της λεγόμενης Ρωμαιοκρατίας το υποβαθμίζουμε σαν σημασία. Παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι όταν μας ρωτάνε ποιοι είστε και θέλουν να εκφράσουμε συναισθηματικά τον ελληνισμό μας, λέμε ότι είμαστε Ρωμιοί. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αναπαράγεται πολύ συχνά ένα πολεοδομικό μοντέλο, το οποίο σχετίζεται και με την πολεοδομία της Ρώμης. Αυτό που βλέπουμε όμως στη Θεσσαλονίκη και είναι πραγματικά ιδιαίτερο, είναι ότι αυτό το πολεοδομικό μοντέλο επαναλαμβάνεται σε μεγάλες διαστάσεις, σε μεγάλη κλίμακα. Διότι αυτή την εποχή, δηλαδή στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστό, η Θεσσαλονίκη είναι μια από τις πρωτεύουσες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι η έδρα του αυτοκράτορα Γαλερίου. Αναφέρθηκε προηγουμένως στη θεωρία ότι η Ροτόντα κτίστηκε ως μαυσολείο του Γαλερίου. Υπάρχουν και άλλες απόψεις ότι κτίστηκε σαν ναός, ότι ενδεχομένως να ήθελε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος να ταφεί εκεί. Και εδώ πέρα που βρισκόμαστε, βρίσκουμε πράγματα τα οποία σε άλλες πόλεις της ίδιας περίοδου δεν σώζονται. Δεν σώζονται καν στη Ρώμη, δεν σώζονται καν στην Κωνσταντινούπολη, η οποία σχετίζεται πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά με αυτά τα οποία έχουν σωθεί στη Θεσσαλονίκη και αυτό συνιστά τη μοναδικότητά τους. Το ανάκτορο, η αψίδα ή το τόξο του γαλερίου, η ροτόντα, ο υπόδρομος, όπως θα δούμε στη συνέχεια η ρωμαϊκή αγορά, και αυτό μπορεί να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη και έναν προορισμό πολιτιστικού τουρισμού πρώτου μεγέθους. Άγγελε, εδώ στεκόμαστε σε ένα παρκάκι όπου έπαιζα παιδί και πίσω μας είναι η εκκλησία της Αχυροποίητου, που είναι το παλιότερο βυζαντινό μνημείο της Θεσσαλονίκης. Χρονολογείται στον 4ο αιώνα. Έχουμε περπατήσει μόλις στην Εγνατία, έχουμε δει διάφορες άλλες εκκλησίες. Είπαμε, πήγαμε σε αυτόν τον σημαντικό άξονα της πόλης. Και πιο κάτω προς τη θάλασσα είναι η εκκλησία της Αγίας Σοφίας του 7ου αιώνα, που παραμένει μία από τις πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης. Ναι. Αλλά εκτός από εκκλησία της πόλης, η εκκλησία αυτή έχει δώσει το όνομά της σε έναν από τους σταθμούς του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Και το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ μπορούμε να δούμε κατά την κατασκευή του μετρό όλα τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν όταν κανένας κατασκευάζει ένα σταθμό μετρό σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Το 2012 ένα κομμάτι του δρόμου με πολύ ωραία πλακόστρωση, το οποίο ανακαλύφθηκε, αφαιρέθηκε με την προοπτική να επαναφερθεί και να τοποθετηθεί σε κάποιο άλλο σημείο αλλά κοντά στον τόπο τον αρχικό, αλλά με διάφορες ανυπέρβλητες δυσκολίες αυτό δεν έγινε. Και παράλληλα βλέπουμε και τη δυνατότητα διατήρησης αρχαιοτήτων κατά τόπο, διότι στην βόρεια είσοδο του σταθμού έχουν διατηρηθεί πολύπλοκες αρχαιότητες στη θέση τους χωρίς να υπάρξει απόσπαση. Και αυτά βέβαια είναι προβλήματα πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων όταν προχωρήσουμε πιο κάτω στο σταθμό της Βενιζέλης. Αυτό που με εντυπωσιάζει σε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη είναι, εκτός από την εξαιρετική διατήρηση κάποιων μνημείων όπως εδώ η αγορά της εποχής της Ρωμαιοκρατίας, η συνέχεια που υπάρχει σε διάφορες δραστηριότητες ή σε χώρους όπως είναι παραδείγματος χάρη δημόσιες δραστηριότητες ή οι δρόμοι. Είναι γεγονός αυτό. Εδώ παρακάτω είναι η εκκλησία της Παναγίας των Χαλκαίων. Έχει πάνω της μια επιγραφή που λέει ότι χτίστηκε πάνω σε παλιότερο ναό του Ηφαίστου και δεν είναι καθόλου τυχαίο
ότι ακριβώς εκεί γύρω-γύρω υπάρχουν ακόμα μαγαζιά που πουλάνε χαλκόματα. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια συνέχεια, δεν μπορούμε να την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί υπάρχουν μνημεία της Οθωμανικής περίοδου, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι και στον Μπεζεστένη, που χτίστηκε το 15ο αιώνα μετά την Οθωμανική κατάκτηση, νομίζω ότι επαναλαμβάνει πράγματα τα οποία υπήρχαν στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη και είναι έτσι ένα θησαυροφυλάκιο στο οποίο πουλιόντουσαν μεταξωτά, χρυσαφικά και ακόμη πουλιούνται χρυσαφικά στο Μπεζεστένη και ακόμη πουλιούνται υφάσματα. Βέβαια αυτός ο χώρος έχει και μια άλλη σημασία για όσους ξέρουν παλιές γραβούρες της Θεσσαλονίκης. Εδώ πρέπει να ήταν οι λεγόμενες μαγεμένες, έτσι τις ονόμαζαν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, ή οι άγγελοι όπως το ονόμαζαν οι Τούρκοι, ή τα είδωλα όπως το ονόμαζαν οι Έλληνες, ένα σύνολο παραστάσεων μυθολογικών μορφών σε ένα κτίσμα το οποίο πρέπει να ήταν η είσοδος της αγοράς. Και έχει ενδιαφέρον διότι ήταν εδώ ως το 1864 όταν μεταφέρθηκαν στο Λούβρο. Έχουμε δηλαδή ένα πρώιμο παράδειγμα απόσπασης ενός αρχαιολογικού συνόλου και μεταφοράς του σε άλλο σημείο και είναι πολύ συγκινητικό ότι έχουμε αναφορές από εκείνη την εποχή ότι υπήρχε διαδήλωση από κοινού, από Οθωμανούς, από Έλληνες και από Εβραίους για να εμποδίσουν τη μεταφορά αυτών των μυθολογικών παραστάσεων που μπορεί κανένας σήμερα να δει στο Μουσείο του Λούβρου. Είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον οι ιστορικοί θα απορούν πώς οι Θεσσαλονικοί, αντί να χαίρονται και να πανηγυρίζουν που έχει βρεθεί στην πόλη τους ένα τέτοιο έβριμα μοναδικής σημασίας και εξαιρετικής διατήρησης, έχουν διχαστεί για το τι πρόκειται να γίνει και τι πρέπει να γίνει σχετικά με την τύχη των αρχαίων που έχουν βρεθεί στο σταθμό Βενιζέλου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι Θεσσαλονικοί, και το λέω ως γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιά που έχω ακόμη τους φίλους μου τον κύκλο μου εδώ, δεν είναι ενήμεροι ότι υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα και γρηγορότερα και φθηνότερα να παραμείνουν τα αρχαία στη θέση τους και να γίνει το μετρό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχοντας δει τις σχετικές γνωμοτοτήσεις, είναι σαφές. Η πιο χρονοβόρα λύση είναι να αποσπάσει κανένας τις αρχαιότητες, να τις τοποθετήσει αλλού και ύστερα να μπει στη διαδικασία να τις επαναφέρει με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται και πραγματικά απορώ διότι η σχετική έκθεση μάλιστα δεν αναφέρει συγκεκριμένα ούτε πόσο θα είναι το κόστος, ούτε πόσο με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Και αυτό σε ένα σημείο που θα μπορούσε να συνδέσει πάρα πολύ ωραία όλα τα μνημεία της ύστερης αρχαιότητας και τα βυζαντινά της Θεσσαλονίκης σε ένα μεγάλο πάρκο που θα καταστήσουν τη Θεσσαλονίκη σε έναν προορισμό πολιτιστικού τουρισμού πρώτης τάξης. Οι Θεσσαλονικείς πρέπει να πιστέψουν ότι αυτό το πράγμα τους αξίζει, ότι δηλαδή τους αξίζει να έχουν ένα παγκοσμίως πρώτης τάξης έβριμα στην πόλη. Μα ήδη έχουν τα μνημεία της UNESCO και αυτό είναι... Δεν το πιστεύουν ότι το έχουν. Ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν ότι η μελέτη υπάρχει για τη διατήρηση κατά χώρα. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η μελέτη για την επιστροφή τους. Και επίσης υπάρχει και ο χρόνος, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει δοθεί παράταση για την ολοκλήρωση της κατασκευής έως το 2025, δεν χρειάζεται καν αυτό. Δηλαδή αν είχε εφαρμοστεί ένα σχέδιο το οποίο είχε εγκρίνει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ήδη από το 2017, θα μπορούσε να ολοκληρωθούν οι κατασκευές 12 σταθμών και ο 13ος, δηλαδή ο σταθμός αυτός, να παραδοθεί στον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης κάπως αργότερα. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που μπορούν να γίνουν εδώ στο σταθμό Βενιζέλου. Σύμφωνα με τη τελευταία τεχνολογία, τις τελευταίες αντιλήψεις για την ανάδειξη αρχαιοτήτων που έχουν εμφανιστεί και χρησιμοποιούνται για ευρήματα πολύ μικρότερης σημασίας από ότι αυτό της Θεσσαλονίκης σε άλλες πόλεις του κόσμου, μπορώ να σκεφτώ στην Ισπανία, μπορώ να σκεφτώ στο Λονδίνο και θα έπρεπε να τα κάνουμε και εδώ. Ναι, όχι, και η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται. Είχα πάει στο Μυθραίο που βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου κάποιος έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε μια συνεδρίαση των λάτρεων του Μύθρα, ακούει τους ύμνους τους, τους ψιθύρους τους, τις κραυγές τους κτλ. Και εδώ, σε αυτό τον τεράστιο, μεγάλης έκτασης χώρο, μπορεί κανένας, σκέφτομαι, με ολογράμματα να παρουσιάσει ζωντανές σκηνές της καθημερινής ζωής στη Θεσσαλονίκη την εποχή της πρώιμης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για το έβριμα το συγκεκριμένο εδώ στο σταθμό Βενιζέλου είναι ότι ξεκινάει από τον 4ο αιώνα, δηλαδή από την πρώην Βυζαντινή περίοδο
και φτάνει μέχρι τον ένατο. Και αυτό που αποδεικνύει είναι συνεχή ζωή και δραστηριότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι ανατρεπτικό για πράγματα που νομίζαμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα για τη Βυζαντινή περίοδο, ότι δηλαδή ανάμεσα στον 7ο και τον 9ο αιώνα δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι, ναι. Καλά, αυτό αναθεωρείται συνεχώς. Κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, αυτό το έβριμα φωτίζει σκοτεινούς αιώνες της Βυζαντινής περίοδου. Αυτό το οποίο επίσης δεν καταλαβαίνουν ούτε οι Θεσσαλονικοί ούτε οι Έλληνες είναι η σημασία που έχει η Θεσσαλονίκη ως πόλη. Η Αθήνα μπορεί να είναι σημαντική για τη λογοτεχνία, για την τέχνη, για τον Παρθενώνα, αλλά η Θεσσαλονίκη ως πόλη είναι η σημαντικότερη πόλη των Βαλκανίων επί 14 αιώνες, για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι η Αθήνα υπήρξε η σημαντικότερη πόλη στην Ελλάδα και έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση, που είναι επίσης σημαντικό, διότι είναι μια σημαντική πόλη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ένωσε το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης, και αυτός ο δρόμος που περνάει κάτω από το σημερινό δρόμο συνέδεε τις δύο μεγάλες πύλες της Θεσσαλονίκης και είναι παράλληλος με έναν δρόμο ο οποίος συνδέει την Αδριατική με την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή την Ανατολή με τη Δύση. Και αυτό νομίζω έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι όταν σήμερα υπάρχει αυτός ο διχασμός ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, αυτό το οποίο θα πρέπει κάπου να θυμόμαστε είναι η πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης και ότι ήταν μια πόλη η οποία συνδέει, δεν χωρίζει δύο κόσμους. Ναι. Και ελπίζω να υπάρξει έστω και την τελευταία στιγμή η κατανόηση της σημασίας αυτής και τα αρχαία να διατηρηθούν στον τόπο τους για να τα μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, να τα θαυμάσουν, να τα αξιοποιήσουν οι Θεσσαλονίκοι με τον τρόπο τον οποίο αξίζει. Και νομίζω ότι θα είναι και σε μεγάλο οικονομικό όφελος για την πόλη, όχι μόνο ιδεολογικό. Για μιας καλής ποιότητας τουρισμού, όχι δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ωραία. Χάρηκα πολύ τον περίπατο που κάναμε, Μαρία, στην πόλη σου, η οποία είναι, εγώ είμαι Αθηναίος, αλλά τη βρίσκω πολύ πιο όμορφη από τη δική μου την πόλη. Παρά τις καταστροφές που έχει υποστεί. Όσοι περήφανοι Θεσσαλονικοί, δεχόμαστε το κομπλίμα.